Έντονη δυσαρέσκεια προκαλούν στην Αθήνα οι δηλώσεις του Προέδρου της Κροατίας με αφορμή τη σύλληψη των Κροατών χούλιγκαν για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφια και τη δολοφονία του 29χρονου φίλου της ΑΕΚ. Στην Ελλάδα λειτουργεί κράτος δικαίου. Η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη θα κρίνει την υπόθεση αμερόληπτα και αντικειμενικά. Η ελληνική πολιτεία πάντοτε εγγυάται την τήρηση της νομιμότητας και την ακεραιότητα όσων βρίσκονται σε σοφρονιστικά καταστήματα, ήταν η απάντηση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών Στράτου Ευθυμίου στις νέες δηλώσεις του Ζόραν Μιλάνοβιτς, που ισχυρίστηκε ότι οι συμπατριώτες του αντιμετωπίζονται ως εχμάλωτοι πολέμου στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κράτος δικαίου. Αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως εχμάλωτοι πολέμου. Αν ήμουν πρωθυπουργός, θα σκεφτόμουν τι θα έκανα. Δεν είναι απλό. Αυτό αγγίζει τα όρια του πολέμου. Αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως εχμάλωτοι πολέμου. Πού θα γίνει η ανταλλαγή, στο Χάρκοβο? Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, να πάρουμε και εμείς εχμάλωτους? Είχαν 5 μέρες για να ξεχωρίσουν τους ενόχους από μια ομάδα ανθρώπων και τελικά τους έθεσαν όλους υποκράτηση και τους κόρπισαν σε όλη την Ελλάδα για να τους ξυλοκοπήσουν και να τους βιάσουν. Ωραία, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε άλλο μήκος κύματος κινήθηκε ο Πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, ο οποίος τόνισε ότι η υπόθεση είναι στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης και έκανε έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Όλη η βοήθεια, η υποστήριξη, η δέσμευση του κροατικού κράτους και της κροατικής διπλωματίας είναι μέγιστη και απορρίπτω με αγανάκτηση όλες αυτές τις θέσεις που υπάρχουν στα μέσα ενημέρωσης ότι το κροατικό κράτος δεν φροντίζει τους πολίτες του. Αντιθέτως, φροντίζουμε από την πρώτη στιγμή και με συνέπεια τους πολίτες και σε αντίθεση με τον Μιλάνοβιτς, χωρίς να προσβάλλουμε την ελληνική δικαιοσύνη. Στην Αθήνα, την ώρα που ολοκληρώθηκαν οι μεταγωγές του πρώτου γκρουπ των κατηγορούμενων στις φυλακές, οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώνονται στον εντοπισμό του δράστη της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσουρή με την εξέταση δειγμάτων DNA και υλικού από τις κάμερες ασφαλείας.